αν και υπάρχουν αρκετά προβληματικά σημεία με το θέμα της καθαριότητας σε όλη την πόλη της Καβάλας αλλά και στο Παλιό, όπως τονίζει η νέα διοίκηση. Στόχος είναι μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου να υπάρξει η πρώτη καλή εικόνα προς όλους τους πολίτες. Σύμφωνα με τον νέο αντιδήμαρχο αλλά και τον προϊστάμενο καθαριότητας, το σχέδιο από ό,τι φαίνεται θα προχωρήσει με γοργούς ρυθμούς, με κύριο στόχο και την πρόσληψη των νέων υπαλλήλων στο τμήμα καθαριότητας. Το βαρύ χαρτοφυλάκιο της καθαριότητας και ποιότητας ζωής ανοίγει πλέον στον νέο αντιδήμαρχο καθαριότητας και ποιότητας ζωής, Κυριάκο Σταυρίδη. Ο νέος αντιδήμαρχος, συνοδευόμενος με τον προϊστάμενο καθαριότητας Δαμιανό Κλητσιώτη, βρέθηκε σε πολλά προβληματικά σημεία της πόλης το πρωί της Δευτέρας 2 Σεπτεμβρίου για να κάνει τη δική του αυτοψία. Αξίζει να σημειωθεί ότι κύριος στόχος της διοίκησης είναι μέχρι 20 Σεπτεμβρίου να καθαριστούν οι περισσότεροι χώροι που αντιμετωπίζουν προβλήματα με την καθαριότητα και μετά να γίνει ο καθαρισμός των κάδων. Κάτι που από ό,τι φαίνεται έχει να γίνει αρκετό διάστημα. Το πρωί τουλάχιστον 4 φορτηγά με μια γενική επιστράτηση που έγινε από το πράσινο, από την τεχνική υπηρεσία, από τα γυμναστήρια. Έχουμε 4 φορτηγά έξω σε τομείς, οι οποίοι είναι στην Κυπούπολη, λίγο δέπος και προσπαθούμε στην Καλαμίτσα να μαζέψουμε. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει πάνω από 5 δρομολόγια το κάθε φορτηγό. Δεν περιμέναμε η κατάσταση να είναι τόσο τραγική. Ακόμη δεν έχουμε φτάσει ούτε στη μέση. Ελπίζω, ενώ είχαμε ένα χρονοδιάγραμμα τουλάχιστον 10 μέρες για να τελειώσουμε, να καθαρίσουμε την πόλη, θα τραβήξει λίγο περισσότερο. Θέλουμε να κάνει ο κόσμος λίγο υπομονή. Το μόνο που μπορούμε να τους πούμε σίγουρα είναι πως αυτή η πόλη θα καθαριστεί και θα φτάσει σε αξιοπρεπές επίπεδο πάλι. Αυτά ήθελα να κάνω μια σημείωση. Είναι μια τρομερή προσπάθεια του κυρίου Γιαννίκου με το συνεργείο του, για να μην τα χρεωνόμαστε κι εμείς πώς τα κάναμε. Εμείς απλώς θα μαζέψουμε, θα τακτοποιήσουμε τα υπόλοιπα όλα. Έτσι ακριβώς είναι μια προσπάθεια η οποία έγινε από όλα αυτά τα παιδιά, με τη βοήθεια φυσικά τη δικιά μας, τη ΔΕΙΑΚ. Αλλά το έργο το μεγαλύτερο είναι του κυρίου Γιαννίκου από τη Βουφουλού. Το επόμενο που μπορούμε να κάνουμε και έχουμε δει είναι για τους κάδους. Οι κάδοι θα μπορούν να αρχίζουν να πλένονται ύστερα από τις 20 του μήνα, αφού καθαρίσουμε πρώτα τους χώρους, γιατί για να πλένουμε κάδες και οι χώροι γύρω από τους κάδους να είναι μέσα στα κλαδιά και στα παπλώματα και στα στρώματα, φυσικά το θεωρείτε κι εσείς λίγο απαράδεκτο. Θα καθαρίσουμε την πόλη μέχρι όπου μας πιάσει, σίγουρα μέχρι, μέσα στο Σεπτέμβριο δεν θα υπάρχει τίποτα να δούμε. Αυτό την εικόνα τουλάχιστον την κακή που βλέπουμε και βλέπουμε για την πλήση με τον κάδο, τον οποίο το προσδιορίζουμε σύμφωνα με το συνεργεία γύρω στις 20 Σεπτεμβρίου να ξεκινήσουμε. Ξεκινήσει, όπως είπε και ο Αντιδήμαρχος, μία εκστρατεία. Ο Αντιδήμαρχος είναι λίγο αισιόδοξος. Εγώ θα περιμένω, εάν θα κρατήσει αυτή η εκστρατεία, και καλό θα είναι να κρατηθεί από τα υπόλοιπα τμήματα για να μπορέσουμε να φέρουμε όλες τις συνοικίες στο βαθμό που θέλουμε. Ξεκινήσαμε από Άγιο Λουκά, Κυπούπολη, Δέπος, τελειώνοντας μία-μία συνοικία πρέπει να ξεκαθαρίζει το τοπίο, είτε αντικείμενα είτε χόρτα, κλαδιά, να ξεκαθαρίζει για να πάμε σε άλλη συνοικία. Όντως, αν κρατήσει η εκστρατεία, το χρονοδιάγραμμα είναι μέσω Σεπτέμβριο να έχει ξεκαθαρίσει όλη η πόλη. Αν ξεκαθαρίσει όλη η πόλη και ο ερχομός της 3K θα διευκολύνει σε πολλά πράγματα. Αναγκαστικά θα μπούμε στο πλήσιμο των κάδων, το οποίο είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Όλοι οι κάδοι, κατανοητό, θερμοκρασίες μεγάλες, μυρίζουν. Δεν έχουν πληθεί, οπότε ένα-ένα συμμαζεύονται τα πράγματα, θα συμμαζεύονται μάλλον τα πράγματα. Πιστεύω να συνεχίσουμε όπως ξεκινήσαμε σήμερα, σε όλες τις συνοικίες και όλα θα πάνε καλά. Ταυτόχρονα ο Αντιδήμαρχος τόνισε πόσο σημαντικές είναι οι προσλήψεις που θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα και είναι το κυριότερο στοίχημα της νέας διοίκησης. Η πρόσληψή τους με το γραφείο προσωπικού που έχω μιλήσει την προηγούμενη εβδομάδα είναι όλα έτοιμα τα χαρτιά. Σήμερα υπογράφει ο Δήμαρχος, ο κ. Μουριάδης, την περαιτέρω εξέλιξη της διαδικασίας. Έχω τη διαβεβαίωση πως το πολύ μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου, 1η Οκτωβρίου δηλαδή, όλοι αυτοί θα βρίσκονται στις θέσεις τους και θα αρχίσει η κανονική διεργασία τους. Σίγουρα μας κούρασε αυτή η διαδικασία, σίγουρα είναι μια πρόσληψη που έγινε για να βοηθήσει την καθαριότητα σε όλους τους Δήμους. Έχει στοιχήσει στην πόλη και σίγουρα και στον κύριο Τσουρουκίδη, που και ο άνθρωπος έκανε τον αγώνα του για όλη αυτή την καθαριότητα. Δεν μπόρεσε, δεν είχε την τύχη να τους έχει. Πιστεύω να την έχουμε εμείς από 1η Οκτωβρίου
και βασικά δεν είναι τύχη του κυρίου Τσουρκίδη, του κυρίου Σταυρίδη, είναι τυχερή η πόλη αν 1η Οκτωβρίου θα μπορέσει να τους έχει για να βοηθήσουν σε όλα αυτά.